στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Λουτρακίου για να γίνει επίσημη συνέντευξη τύπου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Beach Volley κάτω των 18 ετών που ξεκίνησε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις του Sport Camp Λουτρακίου. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται μια τόσο μεγάλη διοργάνωση στην όμορφη πόλη της Πελοποννήσου, καθώς πριν 14 χρόνια και συγκεκριμένα το 2008 είχε πραγματοποιηθεί πάλι σε εγκαταστάσεις του Sport Camp η ίδια ακριβώς διοργάνωση, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Beach Volley κάτω των 18 ετών. Στο Λουτράκι βρίσκονται από χθες και συνεχίζονται και φτάνουν και σήμερα 35 ομάδες από 35 χώρες από όλη την Ευρώπη και θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας κάτω των 18 ετών, σε αγόρια και κορίτσια. Σήμερα Τετάρτη οι αγώνες ξεκίνησαν με τα προκριματικά, 6 χώρες αγοριών και 7 χώρες κοριτσιών θα διεκδικήσουν τα 2 εναπομείνοντα εισιτήρια για να συμπληρωθεί το 32η ταμπλό της κυρίως φάσης της διοργάνωσης και αύριο το πρωί από τις 9.30 ώρα το πρωί και στα 4 γήπεδα των εγκαταστάσεων του Sport Camp θα ξεκινήσουν οι αγώνες του κυρίως ταμπλό. Πριν περάσουμε στους παρευρισκόμενους, να σας παρουσιάσω τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πάνελ. Από αριστερά μου βρίσκεται η Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, η κυρία Αθηνά Κόρκα. Αριστερά της βρίσκεται ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, κύριος Γιώργος Γκιόνης. Ο κύριος Νεκτάριος Χαλβατζής, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης. Και ο κύριος Νίκος Κερασοβίτης, Γενικός Διευθυντής του Sport Camp Group. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον οικοδεσπότη της διοργάνωσης, τον Δήμαρχο Λουτρακίου, τον κύριο Γιώργο Γκιόνη. Κύριε Γκιόνη, ο λόγος σε εσάς. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, σας καλωσορίζουμε στο Λουτράκι σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση που έρχεται να ενισχύσει τη βούλησή μας για την προβολή όλων των αθλημάτων και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, τον οποίον προωθούμε με αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις πανελληνίου και διεθνούς βεληνικούς που φιλοξενούμε στο Δήμο μας. Το Beach Volley αποτελεί αναμφισβήτητα το δεύτερο σε δημοτικότητα άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Sport Camp είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Beach Volley κάτω των 18, το οποίο θα διεξαχθεί το επόμενο τριήμερο στο Λουτράκι. Όλοι εμείς είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε το μέλλον της ΣΑΜΟ σε αγόρια και κορίτσα από όλη την Ευρώπη, καθώς 35 χώρες θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα και στο Λουτράκι για να διεκδικήσουν τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης για το 2022. Ως Δημοτική Αρχή αξιοποιούμε τις ευκαιρίες, θεσμοθετούμε διοργανώσεις υψηλού επίπεδου, συνεργαζόμαστε με ομοσπονδίες, φορείς και συλλόγους, εμπλουτίζουμε το καλεντάρι των αθλητικών διοργανώσεων, προσελκύουμε χιλιάδες αθλητές, συνοδούς και θεατές και διαθέτουμε πια την τεχνογνωσία και την εμπειρία να στηρίζουμε έμπραχτα κορυφαίες διοργανώσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και προβολή του τόπου μας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης Νεκτάριο Χαλβατζή, τον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου Sport Camp Νίκο Κερασοβίτη και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αθηνά Κόρκα Κόνστα και τους συνεργάτες μου, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Σάκη Παπαθανασίου και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Τάσο Σακελαρίου για την ουσιαστική στήριξη και συμβολή τους στην διεξαγωγή της διοργάνωσης ώστε να στεφθεί ο αγώνας με απόλυτη επιτυχία. Καλούμε όλο τον κόσμο να δώσει το παρόν, να αναθερμάνουμε τη σχέση της κοινωνίας με τον αθλητισμό και τα αθλήματα παραλίας και κυρίως να στηρίξουμε την όποια προσπάθεια καταβάλουν οι ομάδες, οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν επενδύσει στο Beach Volley. Είμαι βέβαιος ότι η διοργάνωση θα προσφέρει ένα όμορφο θέαμα χάρη στην προσπάθεια των διοργανωτών και των αθλητών. Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Λουτρακίου, κύριο Γκιόνη. Κύριε Γκιόνη, καταρχάς, ξέχασα να πω πριν ότι ήσασταν πάλι Δήμαρχος το 2008 που για πρώτη φορά το Λουτράκι είχε διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Beach Volley κατά των 18 ετών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε διοργανώσει αρκετές
δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει οργανώσει πανελληνίου και διεθνού επίπεδο. Κυρία Κόλτρα, ο λόγος σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρίσκομαι εδώ σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Δήμαρχο Λουτρακίου Υπεραχώρας και Αγίου Θεοδόρου τον Γιώργο τον Γιόνι, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης, τον κύριο Χαλβατζή, και τον εκπρόσωπο και διευθυντή του SportCam, τον κύριο Κιορασοβίτη, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, διότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατόπιν απόψεως του ιδίου του Περιφερειάρχη, αλλά και όλων εμάς, επειδή συμπαρίσταται σε αθλητικά σημαντικά γεγονότα, βρίσκεται παρούσα και αρρωγός σε αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση που γίνεται εδώ, στο φημισμένο διαχρονικά Λουτράκι, μια πόλη η οποία εκπροσωπεί τον τόπο μας αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι ένας συνδυασμός αυτή η εκδήλωση, το πρωτάθλημα της πετοσφαίρησης, συνδυασμός και αθλητικού ιδεώδους που διέπει τους αθλητές και ιδιαίτερα τα αγόρια και τα κορίτσια της πετοσφαίρησης κάτω των 18 ετών, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ευκαιρία ανάδειξης του τόπου μας, γνώσης του τόπου μας που τόσα πράγματα έχει το Λουτράκι και η ευρύτερη περιοχή να δείξει, διότι πολλοί αθλητές, συν των συνοδούς, ολόκληρη η αθλητική οικογένεια βρίσκεται εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από σειρά ετών, πάνω από δεκαετία, ξαναγίνεται για δεύτερη φορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εύχομαι σε συνεχείς αθλητικές εκδηλώσεις, όπως κύριε Δήμαρχε μας έχετε συνηθίσει στο Λουτράκι, και η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης θα είμαστε πάντοτε συμπαραστάτες. Καλή επιτυχία στους αγώνες και για οτιδήποτε άλλο γίνει από τους αθλητές και σε ό,τι συμμετέχουν τα παιδιά της πετοσφαίρησης. Να είμαστε καλά και σε επόμενη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αντιπεριφερειάρχη της Κορυφαίας, την κυρία Κόρκα. Κύριε Χαλβατζή, ο λόγος σας. Καλημέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά μας, σαν Ομοσπονδία, που ξαναβρισκόμαστε εδώ, στο Λουτράκι, μετά από 14 χρόνια, με τον ίδιο Δήμαρχο, αθλητή του βόλεϊ, φίλο και αντίπαλο με μένα παλιά. Θα διοργανώσουμε μαζί με το Δήμο, την Περιφέρεια και τους ΦΟΡΚΑ, τους αγώνες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 και ευελπιστούμε να είναι η αρχή μιας νέας προσπάθειας που κάνουμε εμείς σαν Ομοσπονδία, σαν νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας, να μπορέσουμε να βγάλουμε προς τα έξω τα αθλήματα της παραλίας, και τα αθλήματα της παραλίας είναι πραγματικά ολυμπιακά αθλήματα που χαίρουν την εκτίμηση σε όλο τον κόσμο. Μετά από μία δύσκολη περίοδο που έχουμε περάσει αυτήν την χρονιά και μετά από 4 διοργανώσεις που έχουμε κάνει σε πλατείες, στο Σύνταγμα, πλατεία Αριστοτέλους, στην πλατεία στην Ξάνθη και τελειώνοντας στον Άγιο Νικόλα, βρισκόμαστε εδώ για ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο έχει 35 χώρες σε αγόρια και 35 χώρες σε κορίτσια, οπότε αυτό είναι μια αθλητική διοργάνωση που μεγαλώνει περισσότερο τον αθλητικό τουρισμό που θέλουμε να φέρουμε στη χώρα μας. Αυτό το λοιπόν που έχουμε πάρει εμείς, εύχομαι μαζί με όλους τους αναφερόμενους εδώ τους κυρίους και τις κυρίες να το εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο και εύχομαι την επόμενη χρονιά, Δήμαρχε, να το κάνουμε απέναντι από το καζίνο, να έχουμε το κεντρικό μας γήπεδο, γιατί εκεί είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και ιδιαίτερα στα παιδιά της ελληνικής ομάδας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης, τον κύριο Νεκτέρο Χαλβατζή. Κύριε Κυρασοβίτη, ο λόγος σας. Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι ιδιαίτερη χαρά, όπως όλων μας, που μετά από τόσα χρόνια υπάρχει αυτή η συνεργασία Δήμου, Ομοσπονδίας, Φορέων και της Περιφέρειας, ώστε να φέρουμε στον τόπο μας ένα αθλητικό event, μια αθλητική διοργάνωση τόσο σημαντική. Και ιδιαίτερα στο,
στο beach volley, το οποίο είναι συνδεδεμένο και με τον τόπο μας. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια που κορυφώνεται αυτή την εβδομάδα, αυτές τις μέρες, περίπου ένα χρόνο τώρα, από την μέρα που αρχίσαμε να διεκδικούμε τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η συνεργασία είναι άριστη και θα δούμε, πιστεύω, πολύ ωραίους αγώνες, συναρπαστικούς αγώνες, οι οποίοι σε λίγα χρόνια θα μνημονεύονται, γιατί σίγουρα εδώ θα δούμε μελλοντικούς Ολυμπιονίκες, μελλοντικούς αθλητές που θα θαυμάζουμε σε επίσημους, σε διεθνείς μεγάλους αγώνες. Θα ήθελα να σταθώ και να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους. Είναι οι φορείς, είναι οι συνεργάτες που είναι μέσα στα γήπεδα, στείνουν τα γήπεδα, ετοιμάζουν τα γήπεδα. Είναι το προσωπικό της Ομοσπονδίας, το προσωπικό του Δήμου, το προσωπικό του Sport Camp. Και να αναδείξω και κάτι το οποίο μας είχε λείψει πάρα πολύ τα τελευταία τρία χρόνια, σχεδόν τρία καλοκαίρια, που είναι οι εθελοντές. Μετά από πολύ καιρό μας επιτρέπεται να έχουμε κόσμο, να έχουμε εθελοντές στις διοργανώσεις μας. Και είμαστε χαρούμενοι που περίπου 50 παιδιά από την περιοχή και όχι μόνο, είναι μέσα στα γήπεδα και θα βοηθήσουν σε αυτή την διοργάνωση. Να ευχηθώ και εγώ από τη σειρά μου καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, αλλά ιδιαίτερα στις ελληνικές ομάδες. Και με το καλό του χρόνου και τα επόμενα χρόνια να φιλοξενήσουμε και άλλες οργανώσεις στην περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ.